Είναι η στιγμή που διοκτήτη ταβέρνα σώζει πελάτη ο οποίο παραλίγο να πνιγεί την ώρα που έτρωγε, εφαρμόζοντα τη Λαβή Χάιμλιχ. Τι εικόνες κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του καταστήματος. Το νέο περιστατικό συνέβη χθε στι 7 και 4 το απόγευμα σε ταβέρνα στην παραλία του Κολυμβαρίου στα Χανιά. Ένα ζευγάρι τουριστών κάθισε να γευματίσει και όπω μα είπε ένα εκ των ιδιοκτητών, ο οποίο έσωσε και τον πελάτη, παρήγγειλαν το φαγητό του και του έρβηραν αρχικά νερό και ψωμί μέχρι να ετοιμαστούν τα πιάτα που είχαν παραγγείλει. Ο άντρα φαίνεται πω τραβοκατάπιε το ψωμί με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει. Το ζευγάρι των τουριστών γευμάτιζε σε αυτό εδώ το τραπέζι όταν ο ιδιοκτήτη τη ταβέρνα αντιλήφθηκε πω ο νεαρό άνδρα αντιμετωπίζει πρόβλημα και έσπευσε να τον βοηθήσει. Είχαμε πάει το ψωμί στον πελάτη και το νερό του και καθώ βγαίνανε τα κυρίω πιάτα, είχαν παραγγείλει δύο κυρίω πιάτα. Την ώρα που πλησίαζε το τραπέζι και έφτανα στο τραπέζι, είδα το παιδί και ζοριζόταν πολύ άσχημα. Είχε βγει τα μάτια του έξω, είχε μπλαβήσει. Αυτό από ό,τι είδα στην κάμερα μετά ζοριζόταν κανένα δίλεπτο. Η γυναίκα που τον συνόδευε, όπω φαίνεται και στο βίντεο, τον χτυπά στην πλάτη, ωστόσο δεν καταφέρνει να τον βοηθήσει. Ο ιδιοκτήτη που αντιλαμβάνεται το περιστατικό σπέβδει να βοηθήσει τον άντρα που πνίγονταν, εφαρμόζοντα τη λαβή Χάιμλιχ, πιέζοντα δηλαδή το κάτω μέρο του διαφράγματο διαγώνια προ τα πάνω. Και η κίνησή του αποδείχθηκε σωτήρια, αφού τελικά το πρόβλημα λύθηκε και έτσι το ζευγάρι συνέχισε το γεύμα του κανονικά. Όταν έφτασα εκεί ήταν ζορισμένος πάρα πολύ, ε, έκρινα καλό να του κάνω την κίνηση αυτή. Μετά την πέμπτη προσπάθεια που τον έσφιξα, πέταξε ένα κομμάτι από το στόμα του ψωμί με νερό, γιατί προσπαθούσε να πιει νερό μετά το που γκουβότανε, το πέταξε από το στόμα του και άρχισε να συνέρχεται υπενθυμίζεται πως ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί στα τέλη Μαΐου και σε εστιατόριο στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, όπου υπεύθυνο καταφέρνει να σώσει τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος και σε αυτή την περίπτωση στραβοκατάπιε την ώρα του γεύματο. Με αφορμή την προηγούμενη δύο εβδομάδες που είχε γίνει στο ενετικό λιμάνι, έκρινα χρήσιμο να διαφερθώ για αυτή, γιατί άμα είσαι σε χώρο εστίασης, πρέπει να γνωρίζει μερικά πράγματα. Ε, ρώτησα ένα θείο μου που έχει γνώση σε αυτά, μου εξήγησε και μου έμαθε πώς να την κάνω αυτή την κίνηση και μου χρειάστηκε. Τέλος, όπως μας λέει ο ίδιο είναι πολύ σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι στον χώρο της εστίασης να εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να δώσουν πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικό, όπως είναι το βιβλιάριο υγείας που έχουμε όλοι, να παρακολουθούμε ένα σεμινάριο για πρώτες βοήθειες να μάθουμε για να μην καταπιεί τη γλώσσα του, μην πνιγεί, καρδιά, τα πάντα, κεφαλικό, πρώτες βοήθειες.